Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και απόψε το βράδυ εδώ στη Euro Τηλεόραση, στο μεγάλο κανάλι της Κεντρικής Μακεδονίας. Ο συμπαραστάτης του Δημότη, όπως σας είχε υποσχεθεί, θα συζητήσει τα θέματα της παιδείας, καθώς ο χώρος αυτός, ο χώρος μεταξύ της εξουσίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, φαίνεται ότι είναι ένα καζάνι το οποίο βράζει στην κυριολεξία. Γιατί τώρα το λέω αυτό? Και πρέπει πάντοτε ως δημοσιογράφος και οι δημοσιογράφοι, όταν λέμε κάτι, να το αιτιολογούμε και να μιλάμε με αποδείξεις. Από το τέλος της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, αλλά και από το ξεκίνημα της νέας φετινής χρονιάς, μεταξύ του κράτους, του Υπουργείου Παιδείας, του κυρίου Γαβριόγλου και όλων αυτών που απαρτίζουν τις διάφορες επιτροπές του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και των εκπαιδευτικών, είτε αυτή είναι στην πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια, είτε στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας, έχει ξεσπάσει μία κόντρα. Μία κόντρα η οποία έχει να κάνει με το σύστημα των εξετάσεων, με την αλλαγή των μαθημάτων, με την κατάργηση κάποιων μαθημάτων, με την διάκριση σχολών, με την συνένωση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπου κάποια θα αλλάξουν λειτουργία έτσι όπως τα σχεδιάζει το αρμόδιο Υπουργείο, με το απολυτήριο. Έχει να κάνει με την αξιολόγηση και αν θα γίνει και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Έχει να κάνει με το Σύνταγμα και την αναθεώρηση που θέλει να περάσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Έστειλε μάλιστα και ο Πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας μήνυμα προς τους επικεφαλείς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ζητώντας τους να συνενέσουν για αυτήν την συνταγματική αναθεώρηση. Αλλά όταν του έριξαν στο τραπέζι και το άρθρο 16 που έχει να κάνει με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, εκεί ο κύριος Τσίπρας είναι αντίθετος. Και είναι αντίθετος σε τι, κυρίες και κύριοι? Είναι αντίθετος στο να λειτουργήσουν στη χώρα μας ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα την ώρα που χιλιάδες Ελληνόπουλα, τα οποία δεν πετυχαίνουν στις εξετάσεις της χώρας, φεύγουν σε άλλες χώρες του εξωτερικού και μάλιστα και σε γειτονικές χώρες όπως είναι η Βουλγαρία ή άλλες πρώην χώρες του Ανατολικού Μπλοκ, και πηγαίνουν εκεί και αφήνουν τα καλά τους λεφτά. Πάνε εκεί, νοικιάζουν τα σπίτια τους, εκεί κάνουν τις αγορές τους, εκεί δίνουν τα καλά τους λεφτά στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αλλά στην Ελλάδα, που θέλει να είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να απολαμβάνει τα αγαθά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είμαστε η μοναδική χώρα αυτής της Ένωσης η οποία δεν έχει ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Που σημαίνει λεφτά, ένας νέος κύκλος οικονομίας, τα οποία λεφτά, είτε από τους Έλληνες που μένουν εδώ και σπουδάζουν, είτε από φοιτητές άλλων χωρών που θα έρχονται στη δική μας χώρα, δείτε το παράδειγμα της Κύπρου, θα δημιουργήσουν μία νέα εστία οικονομίας. Τι έκανε τώρα ο κύριος Γιαβρόγλου? Έκανε τον Μάρτιο του 2018 και μόλις για 10 ημέρες μία διαβούλευση με το χώρο της παιδείας. Σταμάτησε τη διαβούλευση, αυτά τα οποία συζήτησε μαζί τους τα έβαλε στα συρτάρια και ξαφνικά τον Ιούνιο στο θερινό τμήμα της Βουλής έβγαλε κάποια από αυτά τα σημεία συζήτησης που έκανε μαζί τους και χωρίς να έχει κάνει περισσότερη διαβούλευση έβγαλε και ψήφισε καινούριους νόμους. Με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να είναι κρεμασμένοι, να το πω τελείως απλοϊκά, κρεμασμένοι στα κάγκελα, εκνευρισμένοι με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ζήτησα απόψε το βράδυ από δύο ανθρώπους που υπηρετούν και υπηρέτησαν την παιδεία σε όλες τις βαθμίδες να βρίσκονται εδώ μαζί μας να συζητήσουμε αυτά τα θέματα, διότι όπως σας έχω πει δεν μπορούμε εμείς οι δημοσιογράφοι, και έτσι είναι το σωστό, να τα ξέρουμε όλα, και βάσει του κώδικα της δημοσιογραφικής διοντολογίας, όταν δεν ξέρεις κάποια πράγματα και πρέπει να ενημερώνεις σωστά τον κόσμο, φέρνεις και τους ανάλογους τεχνοκράτες, επιστήμονες να τα αναλύσουν και να τα εξηγήσουν. Καλωσορίζω στο στούντιο του σταθμού την κυρία Ανατολή Κωνσταντινίδου, εκπαιδευτικό εν ενεργεία, δημοτική σύμβουλο στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη, την οποία βλέπετε δεξιά στις οθόνες σας, η οποία είναι και πολιτευτή στη Β' Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία. Και αριστερά στις οθόνες σας ο κύριος Φώτης Κουτσουπιάς, εκπαιδευτικός, συνταξιούχος, πολύτεκνος, 5 τέκνα παρακαλώ, επιστήμονες όλα, διδάκτορ της Πανεπιστημιακής Σχολής του Απιθύτα,
στο τμήμα το εκπαιδευτικό και μέλος του Μητρώου της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε εδώ μαζί μας να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά πράγματα, όπως είδατε έβαλα στο τραπέζι. Βέβαια, σε αυτά τα 45 λεπτά που έχουμε στην διάρκεια της εκπομπής, δεν θα μπορέσουμε να τα αναπτύξουμε όλα. Νομίζω ότι τα κυριότερα θα τα δούμε. Θέλετε να ξεκινήσουμε λίγο, σας παρακαλώ, με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο χώρο της παιδείας. Τι συμβαίνει σήμερα στο ελληνικό σχολείο? Κυρία Κωνσταντίνη. Το ελληνικό σχολείο, το ελληνικό δημόσιο σχολείο δεν έχει αυτή τη στιγμή την θέση που θα έπρεπε να έχει στην ελληνική κοινωνία. Είναι ένα σχολείο το οποίο δεν είναι το σχολείο το οποίο ονειρευόμαστε. Έχει πάρα πολλές ελλείψεις. Οι ελλείψεις ξεκινάνε από την προσχολική αγωγή που πρέπει πάντα να τη βάζουμε, αν θέλετε, στο τραπέζι των συζητήσεων. Διότι όταν αναφερόμαστε σε ελληνική δημόσια παιδεία, δεν αρκεί μόνο το πανεπιστήμιο, τα ανώτερα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δεν αρκεί μόνο το λύκειο και το γυμνάσιο και το δημοτικό, αλλά πρέπει να δίνουμε πολύ βάση στην πρώτη βαθμίδα εκπαίδευσης, αν θέλετε. Είναι το πρώτο στάδιο που έρχεται σε επαφή το παιδί μετά από την οικογένειά του. Πρέπει λοιπόν η εκάστοτε κυβέρνηση και ο εκάστοτε υπουργός που ασχολείται με τα θέματα παιδείας να δει με ιδιαίτερη ευαισθησία όλα τα θέματα της προσχολικής αγωγής, γιατί από εκεί ξεκινάει και η ουσία της παιδείας των παιδιών μας, των Ελλήνων μαθητών. Μετέπειτα, να δει έτσι με ιδιαίτερη πάλι ευαισθησία τα θέματα που άπτονται της προετοιμασίας των παιδιών για την ένταξή τους στα ελληνικά πανεπιστήμια. Δυστυχώς, αυτό το οποίο φαίνεται όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι δεν υπάρχει μια κοινή εθνική στρατηγική σε θέματα που άπτονται της παιδείας. Και κάθε φορά ο εκάστοτε υπουργός, προσπαθώντας με την δική του, αν θέλετε, λογική, θέλοντας να αφήσει την σφραγίδα του στο δικό του Υπουργείο, το οποίο είναι αυτό το οποίο αύριο μεθαύριο θα δώσει, αν θέλετε, το φάκελο στον επόμενο Υπουργό, ναι, να αφήσει το στίγμα του. Δυστυχώς όμως αυτό το στίγμα κάποιοι από τους συγκεκριμένους υπουργούς αυτής της κυβέρνησης που έχουμε τα τελευταία χρόνια δεν το έχουν δει με την δέουσα προσοχή. Τα ελληνικά δημόσια σχολεία αυτή τη στιγμή στερούνται εκπαιδευτικών. Υπάρχουν πολλές ανάγκες όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς και τις ειδικότητες. Αν θέλετε, κάθε φορά η σχολική χρονιά ξεκινάει με πολλά προβλήματα ως προς τις αναπληρώσεις. Οι αναπληρωτές φέτος για πρώτη φορά ενημερώθηκαν πάρα πολύ καθυστερημένο όσον αφορά για την τοποθέτησή τους στα σχολεία ανά την Ελλάδα. Και κύριε Σαργιανίδη, αυτό αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα ως προς την λειτουργία και της οικογένειας. Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι άνθρωποι που δεν έχουν οικογένειες, δεν είναι μονάδες ανεξάρτητες. Πρέπει να κανονίσουν και τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό. Πρέπει να γνωρίζουν εγκαίρως, ώστε να μπορέσουν να προετοιμάσουν και την οικογένειά τους, αλλά να ξέρουν και οι ίδιοι τους για το τι μέλη γενέστε στην πορεία της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Όπως πολύ καλά αναφέρετε, το ελληνικό σχολείο και η ελληνική δημόσια παιδεία γενικότερα έχει πολλά θέματα τα οποία ο συγκεκριμένος ο υπουργός, ναι, με πολλή ευκολία το καλοκαίρι θέλησε να τα περάσει πάνω-πάνω γράμματα, θέτοντας έτσι ένα νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο για μένα και για τους περισσότερους συναδέλφους εκπαιδευτικούς είναι κατάπτυστο. Με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μία ανομία στα ελληνικά πανεπιστήμια. Ο καθένας, ναι, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Βλέπουμε ότι ο Ρυβίκονας μπαίνει και βγαίνει στα ιδρύματά μας και οι φοιτητές αυτή τη στιγμή είναι προστάτευτοι. Και από την άλλη, επειδή είναι και κοντά 28 Οκτωβρίου, αντί να ασχοληθούμε με αυτά τα τόσο ουσιώδη θέματα, όλη η εκπαιδευτική κοινότητα και μάλιστα το Υπουργείο ασχολήθηκε με το θέμα των μαθητών που παρέλασαν μπροστά από τους επισήμους, ναι, και τραγουδούσαν το Μακεδονία ξακουστεί. Ναι, 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 ναι. Λες και έχουμε επιλύσει όλα τα υπόλοιπα προβλήματα και ασχοληθήκαμε με τους συγκεκριμένους μαθητές. Για εμένα, ως εκπαιδευτικό και ως Ελληνίδα πολίτη αυτή της χώρας, με λυπεί το γεγονός ότι
το Υπουργείο το συγκεκριμένο δεν ασχολήθηκε καθόλου και να πει, συγγνώμη, είναι δυνατόν τα παιδιά επειδή τραγούδησαν αυτοβούλος αυτό το τραγούδι να αποβάλλουν. Να αποβάλλονται από τα σχολεία. Κάπου μπλέκουμε ναι, την πολιτική με την μαθησιακή ιδιότητα. Μου βάλατε βέβαια και άλλα ζητήματα, τα σημείωσα εγώ για να τα δούμε στη συνέχεια. Κύριε Κουτσουπιά. Θα σταματήσω από εκεί που άρχισε η συνάδελφος. Πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγες μέρες, κύριε Σαριανίδη, ζήσαμε πρωτόγνωρα πράγματα. Αυτή η συλλογικότητα, σε εισαγωγικά συλλογικότητα, έτσι την ονομάζει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Λέτε για τον Ρουβίκονα. Ναι, ο Ρουβίκονας αποθρασύνθηκε τόσο πολύ που κατέλαβε μία αίθουσα στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών, την 516 της Φιλοσοφικής Σχολής. Μάλιστα. Αυτό είναι πρωτόγνωρο στα πανεπιστημιακά δρόμενα και συνιστά και μία ακόμα καινοτομία του ΣΥΡΙΖΑ, το εξής. Ο Υπουργός Παιδείας, ο κ. Γαβρόγλου, έδωσε την εξής απάντηση στην επιστολή που έλαβε από τους φοιτητές του αντίστοιχου τμήματος της Θεσσαλονίκης, που ζητούσαν να προστατευτούν και να προστατέψουν τις σπουδές τους και τις αίθουσες διδασκαλίας και τα μαθήματα κτλ. Πήραν λοιπόν την εξής απάντηση. Είπε το εξής αμίμητο. Να δημιουργηθεί ένα ρωμαλαίο φοιτικό κίνημα που θα προστατέψει το Πανεπιστήμιο. Δηλαδή, μετέθεσε την ευθύνη, κύριε Σαριανίδη, της πολιτείας στους φοιτητές. Οι φοιτητές δηλαδή να προστατέψουν το χώρο τους από άλλους ομάδες που κατά τη γνώμη μου δεν έχουν καμία θέση. Αυτό είναι στο πανεπιστημιακό χώρο. Ναι. Και μάλιστα συνέβη και κάτι άλλο, είναι αξιοσημείωτο αυτό. Θέλησαν να προστατέψουν το χώρο τους οι καθηγητές εκεί και έκαναν, όπως γνωρίζετε, μία σπίδα. Μια σπίδα για να μην μπουν μέσα οι λαϊκοί. Να μην μπουν μέσα ούτε οι συλλογικότητες. Ούτε στις τριτοκοσμικές χώρες συμβαίνουν αυτά, κύριε Σαριανίδη. Ούτε εκεί. Πράγματι προστάτευσαν το γραφείο και το χώρο εκεί, αλλά όταν αποχώρησαν, ο Ρουβίκονας ξανά έκανε κατάληψη. Αυτά τώρα πώς γίνεται θέλω να συμβαίνουν. Ναι, πάμε στο, εξής, ναι. στο διατάφτα. Θέλω να πω το εξής. Σε καμία πολιτεία, σε κανένα κράτος ευρωπαϊκό και αλλού και άλλα κράτη, ναι. κατώτερα οικονομικά κράτη από μας, δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Παντού προστατεύεται το πανεπιστήμιο, οι καθηγητές έχουν το χώρο τους, βλέπουμε φωτογραφίες και όσοι επισκεφθήκαμε και πήγαμε σε ξένα πανεπιστήμια, με ευπρέπεια. Είναι κόσμημα και για την πολιτεία και για τη χώρα τους στο Πανεπιστήμιο και μας έχουν ένα χάλι. Γιατί επιτρέπουμε αυτές τις καταστάσεις. Και βέβαια, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι έχουμε αυτό το περιβόητο άσυλο. Το οποίο το έχουμε μπερδέψει με την ανομία, έτσι. Ακριβώς, κύριε Σαριανίδη. Το άσυλο γίνεται αιτία πολλών δεινών. Παντού στη χώρα η διακίνηση των ιδεών είναι ελεύθερη. Στα πανεπιστήμια δεν είναι ελεύθερη. Έτσι λοιπόν, τώρα θα πω τώρα στο πολιτικό κομμάτι. Άλλωστε με αυτή την ιδιότητα ήρθε εδώ. Ωραία. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρόσφατα στους πανεπιστημιακούς που κάλεσε στην Αθήνα και τους ανακοίνωσε τα μέτρα αυτά που θα εφαρμόσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όταν με το καλό αναλάβει, που το ευχόμαστε αυτό να γίνει γρήγορα γιατί κάθε μέρα που αργεί είναι για τη χώρα μεγάλη ζημία, είπε λοιπόν ότι εγώ αυτό το άσυλο με αυτήν τη μορφή θα το καταργήσω, θα το σταματήσω. Θα το σταματήσω, δεν έχει κανένα νόημα. Και φυσικά ξεσηκώθηκαν, είχαμε αντιδράσεις κτλ. Συμφωνώ απολύτως μαζί του, διότι τα πανεπιστήμια ταλανίζονται, όπως γνωρίζετε και εσείς, τα τελευταία χρόνια από αυτήν την ασυλία, την κακώς νοούμενη. Τώρα, να πάμε και σε ένα ακόμη θέμα που πάλι το έθιξε η,
η κυρία Κωνσταντινίδου. Και αφορά πάλι την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την εισαγωγή των μαθητών, πώς θα μπαίνουν οι μαθητές στο πανεπιστήμιο, πώς θα διεξάγονται οι εξετάσεις, τι θα ισχύει κτλ. Εδώ, θα συμφωνήσω μαζί σας κυρία Κωνσταντινίδου, έχουμε την απόλυτη προχειρότητα. Ξεκινάμε και έχουμε θάρρος και καλές ελπίδες, μα πάντα κάτι βγαίνει και μας σταματά, που λέει και ο ποιητής. Όλα είναι στη λογική του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε και βλέπουμε. Έτσι έκανε λοιπόν. Ή βλέποντας και κάνοντας. Βλέποντας και κάνοντας. Έτσι έκανε λοιπόν και ο κύριος Γαβρόγλου. Ξεκίνησε, έστειλε μερικές εγκυκλίους από ό,τι ξέρω στα σχολεία, ότι θα αλλάξει το σύστημα και μάλιστα θα ισχύσει και από φέτος. Ποια μαθήματα καταργούνται. Και η ομοιρία των μαθητών και των γονέων είναι παροιμιώδης. Ψάχνουν να δουν τι θα γίνει. Ποιο είναι αυτό το σύστημα με το οποίο ξεκινήσαμε και δεν το ξέρουμε καλά. Αλλά κύριε Σαργιανίδη, οι εκπαιδευτικοί δεν κινδυνεύουν με την κατάργηση αυτών των μαθημάτων. Αλλάζουν πολλά πράγματα, ναι. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Εκείνο που θέλω εγώ να τονίσω είναι ότι σκεφτείτε τους γονείς και τους μαθητές που προσέρχονται στην τρίτη ηλικίου και είναι υποψήφοι για τα πανεπιστήμια και δεν γνωρίζουν επακριβώς το σύστημα και το πλαίσιο με το οποίο θα εξεταστούν και τα μαθήματα και τα υπόλοιπα. Είναι η απόλυτη προχειρότητα. Όμως αυτό είναι και το χαρακτηριστικό και το σημείο αναφοράς του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι τα κάνει όλα. Έτσι δεν έκανε και με το Σύνταγμα. Έτσι δεν έκανε και τώρα με αυτό που εξήγηλε χθες με την Εκκλησία και την περιουσία της κτλ. Έτσι κάνει όλα. Και το οποίο σχολιάστηκε ως προχειρότητα, έτσι. Όχι ως ένα θέμα. Έτσι δεν έκανε και με την τοπική αυτοδιοίκηση και με τον καινούριο νόμο των κλειστένων που θα εφαρμοστεί. Πάντως ναι. Είναι το σύστημά τους αυτό. Είναι το σύστημά τους. Αυτό θέλουν. Ρίχνουν μια ιδέα, μια φωτοβολίδα, να εντυπωσιάσουν, να στρέψουν προς τα εκεί την προσοχή του κόσμου. Είναι πολύ βασικό αυτό. Και αυτό που έγινε τώρα με την Εκκλησία. Αυτή η προχειρότητα και αυτό το σοου πάλι τον ίδιο σκοπό εξυπηρετούσε, κύριε Σταριανίδη. Αυτό πρέπει να το πούμε. Μάλιστα. Ο κόσμος πρέπει να είναι υποψιασμένος. Όμως, για να επανέλθω, αυτά στο χώρο της παιδείας, ο οποίος είναι ιερός. Ναι. Ο κύριος Κουτσουκιάς, επιτρέψτε μου να πω ότι τα γνωρίζει τα ζητήματα αυτά, διότι προέρχεται από οικογένεια κληρικών. Από παππού και από πατέρα. Λοιπόν. Δεν αφήνεται και τίποτα, κύριε Σαργιανίδη. Όχι, τι ο κόσμος πρέπει να ξέρει. Όταν λέει μα τα ξέρει, θα πρέπει να ξέρει. Κυρία Κωνσταντινίδου, είναι έτοιμη η παιδεία να δεχτεί αυτές τις αλλαγές έτσι όπως προγραμματίζει? Γιατί πριν είπατε κάτι σωστό. Αντί να υπάρχει τόσα χρόνια ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την παιδεία, ο καθένας υπουργός για να αφήσει το στίγμα του αποφασίζει και κάτι διαφορετικό. Πού οδηγούμαστε λοιπόν σήμερα με αυτές τις αλλαγές? Τι μαθητές θα φτιάξουμε? Πρέπει να έχουμε ένα όραμα. Τώρα τόση ώρα λέγαμε αυτή τη στιγμή τα αρνητικά που έχει ένα το δημόσιο σχολείο. Ναι. Εμείς τώρα με τον κύριο Κουτσουπιά, συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, τουλάχιστον τώρα και σε άλλη βαθμίδα είναι ο κύριος Κουτσουπιάς, νομίζω ότι πρέπει να οραματιζόμαστε ένα σχολείο σύγχρονο. Ένα σχολείο που θα δημιουργεί μαθητές με αυτενέργεια, mm-hmm. εκπαιδευτικούς που δεν θα φοβούνται να μπαίνουν μέσα στο σχολείο και θα έχουν το φόβο το να έρθουν σε επικοινωνία με τους γονείς, με τους συναδέλφους τους, μη πούνε κάτι το οποίο θεωρείται μεμπτό. Γιατί να ξέρετε, οι εκπαιδευτικοί πολλά χρόνια και ειδικά τα τελευταία χρόνια αισθάνονται ότι είναι σε ένα είδος ομοιρία. Ότι οτιδήποτε λένε μπαίνει στο μικροσκόπιο και μεγενθύνεται. Και στο στόχαστρο των γονέων. Και στο στόχαστρο των γονέων. Οπότε οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να επιτελέσουν το έργο τους με το δικό τους τρόπο. Να δώσουν στα παιδιά αυτά τα οποία έχουν εισπράξει ήδη από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία αποφύτησαν. Αλλά και όπως πολύ καλά γνωρίζετε και εσείς και η κοινωνία, οι εκπαιδευτικοί, αν θέλουμε να τους λέμε δημόσιους λειτουργούς, γιατί λειτουργοί είναι οι άνθρωποι με τις περισσότερες επιμορφώσεις, οι άνθρωποι που έχουν τα περισσότερα πτυχία, τόσο σε μεταπτυχιακό επίπεδο όσο και συντακτορικό, είναι άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν τη γνώση. Αυτή τη γνώση λοιπόν πρέπει να τους αφήσουν, να τη μεταμπαλαδεύσουν στα παιδιά και όχι να τους βάζουν κάθε φορά στη σκέψη, αν θέλετε, και στον προβληματισμό πόσες ώρες θα πάρω αυτή τη φετινή χρονιά. Θα είμαι εκτός διδακτικού ωραρίου. Θα με χρησιμοποιήσουν για διοικητικές ανάγκες. Αυτά λοιπόν
Είναι θέματα που πρέπει να μπουν στο τραπέζι, να ερωτηθούν οι δήμονες και άνθρωποι οι οποίοι έχουν διοικήσει, αν θέλει, την εκπαίδευση. Δεν νοείται αυτή τη στιγμή να είναι υπουργός παιδείας ή υφυπουργός παιδείας άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν μεν στην πανεπιστημιακή κοινότητα, αλλά δεν έχουν διοικήσει ποτέ, δεν έχουν έρθει ποτέ σε επαφή μέσα στο σχολείο. Αν δεν το ζήσεις βιωματικά, να δεις τις ανάγκες του εκ των έσω, δεν μπορείς να έχεις άποψη και εικόνα για το τι συμβαίνει. Νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να δει κάθε κυβέρνηση και να μπει σε ένα εθνικό στρατηγικό πλαίσιο, το να έχουμε μια κοινή πολιτική εκπαιδευτική, είναι ότι πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν διοικήσει το εκπαιδευτικό σύστημα από τις χαμηλές, αν θέλετε, βαθμίδες της εκπαίδευσης, ώστε να έχουν άποψη αποκρισταλωμένη για το τι συμβαίνει μέσα στο ελληνικό δημόσιο σχολείο. Ένα δημόσιο σχολείο, αν θέλετε, που να είναι σύγχρονο, όπως αξίζει σε όλα τα Ελληνόπουλα. Ανταγωνίσιμο με τις άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν νοείται να λέμε ότι είμαστε μια χώρα που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τα σχολεία μας να είναι στα χαμηλότερα ποσοστά της ΟΑΣΑ. Αυτά είναι όλα μετρήσιμα, είναι μεγέθη, τα οποία βλέπουμε ότι οι μαθητές μας δεν ανταποκρίνονται στους παγκόσμιους διαγωνισμούς. Δεν έχετε άδικο σε αυτό. Πρέπει να προβληματιστούμε. Όταν σε ολόκληρο τον κόσμο στις μεγάλες ερευνητικές ομάδες βραβεύονται Έλληνες φοιτητές, Έλληνες πανεπιστημιακοί, Έλληνες ερευνητές, οι οποίοι ξεκίνησαν από τα ελληνικά πανεπιστήμια για τις ανακαλύψεις τους σε πολλούς τομείς των επιστημών, να μην υπάρχει κάτι ανάλογο, κύριε Κουτσουπιά, και μέσα σε αυτή τη χώρα, έτσι. Δηλαδή, επερώμαστε και είμαστε χαρούμενοι που ανακαλύφθηκαν νέα φάρμακα, νέες στην ιατρική επιστήμη, αλλά και σε άλλες επιστήμες, νέες μέθοδοι, να λένε ο Έλληνας επιστήμονας, ο Έλληνας γιατρός, ο Έλληνας μηχανικός, αλλά μην ισχύει αυτό μέσα στο κράτος. Τι συμβαίνει μέσα σε αυτό εδώ το κράτος όμως? Για δώστε μας λίγο να καταλάβουμε. Κύριε Σαριγιαννίδη. Γιατί νομίζω ότι είχατε ασχοληθεί και παλαιότερα με το ζήτημα που λέγεται αναβάθμιση της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Οπότε θα ήθελα να μου πείτε αν αυτά έχουν σχέση μεταξύ τους και το γεγονός ότι αντί να κάνουμε βήματα μπροστά, κάνουμε βήματα πίσω, είναι τραγικό για την εκπαίδευση και για το μέλλον της. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι τα έχετε ψάξει όλα, ναι, και να το πω και στην τηλεόραση ότι ήρθαμε έτσι, χωρίς καμία προκαταρκτική ενημέρωση. Ναι, γνωρίζοντας όμως ο ένας τον άλλον, ξέρουμε και πού θα κινηθούμε. Αυτό πρέπει να λέγεται. Μια ωραία παρέα. Με εντυπωσίασε αυτό που είπατε. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε Σαριγιαννίδη, θα μιλήσουμε παραδείγματα. Άκουσα τον κύριο Γαβρόγλου να λέει ότι τα ερευνητικά κέντρα εντός των πανεπιστημίων, ναι, θα, και τα μεταπτυχιακά προγράμματα θα εκπορεύονται κεντρικά. Δηλαδή το Υπουργείο Παιδείας θα δίνει την άδεια και βέβαια οι καθηγητές δεν θα έχουν το δικαίωμα να ιδρύουν μεταπτυχιακά τμήματα. Θεσμικά το Υπουργείο θα είναι αυτό που θα μπορεί να τα ιδρύει. Mm-hmm. Άκουσα κάτι για μένα πρωτόγνωρο για δεύτερη φορά, ότι θα πρέπει να προστατέψουμε την ακαδημαϊκότητα. Ποια τι σημαίνει αυτό, ναι. Κύριε Γαβρόγλου, ρωτώ, είναι δυνατόν ένα πανεπιστήμιο να λειτουργεί ανεξάρτητα και πέρα και έξω από τις ανάγκες της κοινωνίας, των ανθρώπων που το στηρίζουν, των ανθρώπων που στέλνουν τα παιδιά τους και της αγοράς, αν θέλετε, και των αναγκών της αγοράς? Αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Πηγαίνουμε προς τα πίσω, κύριε Σαριγιαννίδη. Και άλλος ένας. Και άλλη μια απόδειξη το ότι πηγαίνουμε προς τα πίσω είναι ότι επαναφέρει, άκουσα ότι επαναφέρει τις παρατάξεις στις εκλογές των πανεπιστημίων και όχι το ενιαίο μισθο, ενιαίο ψηφοδέλτιο. Λοιπόν, γιατί τα κάνει αυτά? Γιατί θέλει να κομματικοποιήσει την εκπαίδευση. Θέλουν να δημιουργήσουν τους δικούς τους θύλακες εκεί. Έτσι έκαναν πάντα. Δεν τους ενδιαφέρει η πρόοδος και η ανάπτυξη του πανεπιστημίου και η έρευνα. Τους ενδιαφέρει η κομματική άλωση του πανεπιστημίου. Εγώ έχω τον αδερφό μου στο πανεπιστήμιο. Είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ήταν χρόνια στην Αμερική, ήρθε εδώ, γεμάτος διάθεση να προσφέρει, ναι, και μαζί με άλλους καθηγητές δημιούργησαν μεταπτυχιακά, δημιούργησαν ερευνητικά προγράμματα και μάλιστα στην πληροφορική που είναι στην αιχμή της τεχνολογίας, και τώρα όλα αυτά έχουν
αδρανοποιηθεί. Ξέρετε γιατί έχουν αδρανοποιηθεί? Γιατί θέλει να τα ελέγχει κεντρικά το Υπουργείο. Όταν ένας πανεπιστημιακός, όταν ένας άνθρωπος, κύριε Σαργιανίδη, δεν είναι ελεύθερος, δεν είναι και υπεύθυνος και άρα δεν είναι και δημιουργικός. Η δημιουργία προϋποθέτει την υπευθυνότητα και την ελευθερία. Είναι πάρα πολλά, θα μπορούσαμε να συζητάμε ώρες και τα βάζετε όλα στο τραπέζι, κύριε Σαργιανίδη. Ναι, γι' αυτό είπα να μιλήσουμε για ορισμένα εξ αυτών, είναι πάρα πολλά, ναι, να τα πιάσουμε. Ναι. Εγώ θα κλείσω λέγοντας ότι πρέπει το Πανεπιστήμιο να αποκτήσει την αυτονομία του, πρέπει να αποκτήσει την αξιολόγησή του ενδοπανεπιστημιακά και εξωτερικά, που υπήρχε αυτή η αρμόδια αρχή και καταργήθηκε αφού δεν έγινε δεκτή τα τελευταία χρόνια και μάλιστα σημειώθηκαν και ευτράπελα εκεί. Και πρέπει το Πανεπιστήμιο να αποτελεί τον φάρο για την κοινωνία. Να είναι πολύ ψηλά στη συνείδηση των πολιτών. Και για να είναι, πρέπει να είναι χρήσιμο, πρέπει να είναι αποτελεσματικό, να μην είναι αποσπασμένο και αποσπασματικό, να μην και είναι αποκομμένο και από την και κοινωνία. Από την, ακριβώς αυτό. Δείτε ένα μεγάλο παράδειγμα, έτσι. Λοιπόν. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που είπε και η κυρία Κωνσταντινίδου πριν από λίγο ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν είναι στις λίστες, στις υψηλές θέσεις των ληστών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στον παγκόσμιο χάρτη. Καλά το κατάλαβα, κυρία Κωνσταντινίδου, έτσι. Όπως είναι τα πανεπιστήμια της Αμερικής και της Αγγλίας. Μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Όχι, οι μαθητές ανέφερα όταν εξετάζονται σε παγκόσμιους διαγωνισμούς, ναι, σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, που είναι ο Οργανισμός Στατιστικών Ελέγχων, ελέγχων είναι, ναι, πολύ χαμηλά σε σύγκριση με άλλες χώρες. Ωραία. Και εγώ λέω και τα πανεπιστήμια τα δικά μας, σε σχέση με τα πανεπιστήμια της Αμερικής, της Αγγλίας και άλλων χώρων, δεν κατέχουν υψηλές θέσεις. Μάλιστα, πρόσφατα αναρριχήθηκε στην 500η θέση το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και ο λίγον τι πανηγυρίσαμε και είπαμε ότι μπήκε σε μια καλή σειρά το ΑΠΘΙΤΑ. Κύριε Σαργιανίδη, δεν ολοκλήρωσα τη φράση μου για την αξιολόγηση. Ναι, παρακαλώ. Η αξιολόγηση είναι κάτι για το οποίο πρέπει να συζητήσουμε λίγο, να κάνουμε μια αναφορά για το Πανεπιστήμιο και λίγο, ναι, μια αναφορά για την εκπαίδευση γενικότερα. Γιατί έχει γίνει μια πολύ μεγάλη κουβέντα γύρω από αυτό και πολλοί συνάδελφοι εκπαιδευτικοί έχουν παρανοήσει και μερικά πράγματα και θέλω να κάνω μια μικρή και σύντομη αναφορά. Όταν λέμε αξιολόγηση, εννοούμε αξιολόγηση προσόντων, αξιολόγηση αναγκών και αξιολόγηση θέσεων και κυρίως ανατροφοδότηση. Μάλιστα. Δηλαδή, αυτό που λέει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι αξιολόγηση παντού. Και κάποιοι, ξέρουμε ποιοι, αυτοί του ΣΥΡΙΖΑ που είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή με τον κόκκινο λαϊκισμό τους να ρίξουν παντού τα βέλη τα πεπειρωμένα, λοιπόν αυτοί, λένε ότι να, έρθει αξιολόγηση, θα σας αξιολογήσει, όσοι δεν κάνετε θα σας διώξει, όσοι δεν είστε καλοί θα... Αυτά είναι ψεύδι. Αυτά είναι ψεύδι, τονίζω. Η αξιολόγηση την οποία επαγγέλλεται η Νέα Δημοκρατία είναι μια αξιολόγηση που δεν θα είναι πουθενά τιμωρητική, αλλά θα είναι... θα είναι ανατροφοδοτική και διερευνητική. Να δούμε, κυρία Κωνσταντινίδου, τι ανάγκες έχουμε. Το είπατε προηγουμένως πάρα πολύ σωστά. Ξεκινήσατε από την πιο σωστή αφετηρία. Μπορεί κάπου αλλού να περισσεύουν εκπαιδευτικοί, κάπου αλλού να λείπουν, μπορεί κάπου να χρειάζεται μια επιμόρφωση, με την αξιολόγηση θα βρούμε άκρη. Λοιπόν, όσοι λοιπόν λένε ότι η αξιολόγηση που θα φέρει η Νέα Δημοκρατία όταν με το καλό έρθει στην κυβέρνηση, θα είναι δυστυχία. Θα είναι μια αξιολόγηση τιμωρητική και θα φέρει δυστυχία στους εκπαιδευτικούς, ψεύδονται ασυστόλως. Μάλιστα. Αυτό θέλω
να το ξεκαθαρίσουμε. Ωραία. Ναι, ναι. Η αξιολόγηση θα είναι μόνο. Ωραία. Για πάμε λίγο να συζητήσουμε και σε άλλα θέματα να προχωρήσουμε. Πάμε λίγο στη συνταγματική αναθεώρηση, κυρία Κωνσταντινίδου. Ναι, πριν μιλήσουμε για τη συνταγματική αναθεώρηση, θέλω λίγο να σχολιάσω αυτό που ανέφερε ο κ. Κουτσουπιάς όσον αφορά για την κομματικοποίηση που θέλουν οι συγκεκριμένοι κυβέρνηση να κάνουν στην εκπαίδευση. Ναι. Νομίζω ο κόσμος το κατάλαβε, τουλάχιστον τη εκπαιδευτική κοινότητα, και φάνηκε όσον αφορά με την τοποθέτηση των συντονιστών εκπαίδευση. Οι οποίοι επιλέχθηκαν από όργανα τα οποία τοποθέτησαν οι ίδιοι. Δηλαδή, τι είναι αυτοί οι συντονιστές εκπαίδευσης? Οι συντονιστές εκπαίδευσης είναι κάτι παραπλήσιο των σχολικών συμβούλων. Ήταν ο θεσμός που υπήρχε παλιότερα. Μάλιστα. Αναδιαμορφωμένος, με την εξής όμως ιδιαιτερότητα που δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Τα συμβούλια τα οποία, αν θέλετε, μέχρι τώρα έκριναν και αξιολογούσαν και επέλεγαν τους σχολικούς συμβούλους, γινόταν με μια αξιοκρατική επιλογή των προσώπων και των ατόμων και υπήρχε, αν θέλετε, από πολλούς χώρους. Τα συγκεκριμένα λοιπόν υπηρεσιακά συμβούλια ορίστηκαν από τον εκάστοτε περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης όλης της Ελλάδας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι άνθρωποι που τοποθετούνται από την ίδια την κυβέρνηση, γιατί αυτή τη στιγμή αυτοί έχουν θέση στη διοίκηση και προσανατολίζονται και κατευθύνονται και τοποθετούν ως επιτοπλίστων ανθρώπους οι οποίοι είναι στο δικό τους το χώρο, χωρίς να αξιολογούν τα αντικειμενικά κριτήρια και προσόντα που μπορεί να έχει ένας εκπαιδευτικός. Αυτά για να ολοκληρώσουμε το θέμα της παιδείας. Δεν τους ενδιαφέρουν, κύριε Κωνσταντινίδου. Δεν τους ενδιαφέρουν. Τα μετρήσιμα και τα προσόντα και οι σπουδές και η επιστημονική κατάρτιση δεν τους ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει μόνο η κομματική ταυτότητα. Αυτά για μας, κύριε Κουτσουπιά και κύριε Σαργιανίδη, αποτελούν πλέον το χθες. Εμείς θέλουμε να κοιτάξουμε το αύριο. Έτσι. Είμαστε το αύριο, έτσι, είμαστε η ελπίδα, είμαστε το όραμα και νομίζω μπορούμε και θα τα καταφέρουμε. Καλό είναι να μην αναλαινόμαστε, απλώς να λέμε τα τρωτά σημεία για να τα γνωρίζει ο κόσμος. Ωραία. Και να κοιτάμε πώς θα εξελισσόμαστε προς το καλύτερο. Ωραία. Τώρα, όσον αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι η μείζωνας θεσμική διαδικασία που πρέπει πολύ καλά να τη λάβουμε υπόψη. Δηλαδή δεν θα την βάλουμε στη διαδικασία που θέλει ο κύριος Τσίπρας να την εξευτελίσει. Γιατί έτσι όπως το θέτει είναι ένα εργαλείο διχασμού της ελληνικής κοινωνίας και της κοινοβουλευτικής ομάδας αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά κάποια σημεία τα οποία τα έχει αναφέρει πολύ καλά ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως το άρθρο 16 του Συντάγματος που αναφέρεται για τη δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων, για το άσυλο, νομίζω ότι βρίσκει σύμφωνη και την κοινωνία. Όπως επίσης και για το άρθρο το 116 που θέλουμε τον κλεισθένη, δηλαδή ότι ο ένφια πρέπει να περνάει πλέον στην τοπική αυτοδιοίκηση, είναι ένα μέσο ώστε να αισθάνεται η τοπική αυτοδιοίκηση ότι είναι ανεξάρτητη, ότι μπορεί να χρηματοδοτείται, μπορεί να ξέρει ο κάθε πολίτης που πάνε τα χρήματά του. Γιατί αυτή τη στιγμή, κύριε Σαργιανίδη, από τον ένφια γνωρίζετε εσείς που πηγαίνουν τα χρήματα? Κανένας. Του Έλληνα πολίτη, κανένας μας. Με αυτόν τον τρόπο όμως, αν δημιουργηθεί αυτό το ταμείο ώστε να πηγαίνουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, ο κάθε δήμαρχος και το κάθε δημοτικό συμβούλιο θα μπορεί να λογοδοτεί, με συγχωρείτε, για το πού πηγαίνουν τα χρήματά του. Αυτά τα οποία του βγάζουν. Τα οποία θα παίρνει από τους δημότες και θα τα δίνει για τις ανάγκες των δημοτών. Για να γίνουν έργα. Τώρα, εμείς, νομίζω σε όλη μας την διαδρομή, η κοινοβουλευτική ομάδα και της Νέας Δημοκρατίας και τα στελέχη και όλοι όσοι πρόσκειται στο κόμμα αυτό έχουμε δείξει και ότι είμαστε άνθρωποι ανοιχτοί προς συζητήσεις και διαβουλεύσεις, αλλά να γίνονται με τον σωστό τρόπο. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ανέφερε στον κύριο Τσίπρα ότι μπορούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις να θέσουν τα τμήματα του Συντάγματος που θεωρούν ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, να τα θέσουν προς γνώση των πολιτών και στις επικείμενες εκλογές, με αυτά τα οποία πιστεύει η κάθε παράταξη, να επιλέξει ανεξάρτητα ο πολίτης. Αλλά μάλλον ο κύριος Τσίπρας φοβάται τις επικείμενες εκλογές, γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι θα χάσει, και προσπαθεί με κάθε τρόπο να δημιουργήσει μία κατάσταση η οποία θα είναι προς το όφελός του στις επικείμενες εκλογές. Και τι εννοώ? Αν αυτή τη στιγμή περάσει μία τροπολογία που θα πηγαίνουμε συνεχώς στην απλή αναλογική τη λεγόμενη, καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει στην χώρα μας
μία αναστάτωση. Θα είμαστε σε μία διαρκή κατάσταση εκλογών. Και το βασικότερο είναι το οποίο είναι και οξύμορο, διότι η αναθεώρηση του συντάγματος όσον αφορά το κομμάτι της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, ναι, ήταν και ο λόγος που η προηγούμενη κυβέρνηση μπήκε στη διαδικασία να κάνει και εκλογές. Ήταν ο λόγος που ο κύριος Τσίπρας επέμενε ότι πρέπει να γίνουν εκλογές. Τώρα έρχεται και μας λέει ότι πρέπει ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας να είναι ανεξάρτητος από η εκλογή του, από τις διαδικασίες που γινόταν μέχρι τώρα, ότι πρέπει να θεσμοθετηθεί ένα άλλο πλαίσιο. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά τα κάνει για να κερδίσει το δυνατόν περισσότερο χρόνο και να δημιουργεί αναστάτωση στην ελληνική κοινωνία. Μπας και μπορέσει, λέτε, να κερδίσει λίγο χρόνο. Κύριε Κουτσουπιά, συνταγματική αναθεώρηση. Να έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια στη χώρα μας. Στην Αθήνα, στην συνάντηση με τους πανεπιστημιακούς, υπόθηκαν πολλά σπουδαία. Για εκεί, πείτε μας. Εκεί επικεντρώθηκε η προσοχή στις συζητήσεις που ακολούθησαν μετά, αλλά και στην ομιλία του Προέδρου, στο άρθρο 16 και στην συνταγματική αναθεώρηση. Να πούμε λίγο για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αυτή η Βουλή που είναι τώρα δεν είναι αναθεωρητική. Δηλαδή αυτή θα αποφασίσει για την αναθεώρηση του συντάγματος, θα γίνουν εκλογές και η επόμενη θα είναι. Η επόμενη θα είναι αυτή η οποία θα επικυρώσει. Ναι, ναι, ναι. Αυτό έχει μια λογική, ξέρετε, γιατί μεσολαβούν οι εκλογές που ο κόσμος επικυρώνει με την ψήφο του την κυβέρνηση γιατί που θέλει τότε, να κάνει. Γιατί ανοίγει τότε τώρα, συνταγματική αναθεώρηση. Τώρα, ο κύριος Τσίπρας το ανοίγει διότι τα ανοίγει όλα για να στρέψει την προσοχή του κόσμου αλλού. Το κάνει συστηματικά. Να έρθουμε όμως στο άρθρο 16. Η Νέα Δημοκρατία είναι υπέρ της ενίσχυσης, της δυνάμωσης και της περαιτέρω ανάπτυξης των κρατικών πανεπιστημίων. Το τονίζω. Τα κρατικά πανεπιστήμια θα ενισχυθούν, θα αξιολογηθούν και θα είναι η λοκομοτίβα της εκπαίδευσης. Μάλιστα. Δεν θα λειτουργήσουν τα ιδιωτικά που θα δημιουργηθούν ανταγωνιστικά. Θα είναι κάτω από έλεγχο, θεσμικό έλεγχο, θα έχουν την υποπτία του κράτους ώστε να τηρούνται οι ανάλογες προϋποθέσεις και θα έχουμε αυτό που είπατε στην αρχή, στον πρόλογό σας, θα έχουμε τη στροφή των ανθρώπων αυτών που φεύγουν στις χώρες της Βαλκανικής και το ξέρουμε πολύ καλά. Έχουμε πολιτείες ολόκληρες από Έλληνες φοιτητές εδώ στα Βαλκάνια που πηγαίνουν για να σπουδάσουν. Στις προθέσεις του Προέδρου είναι όχι μόνο τα δικά μας παιδιά να φοιτούν εκεί, αλλά να έρθουν και από άλλες χώρες. Να δημιουργήσουν. Μα είναι δηλαδή λογικό, είναι ένα νέο κύκλο οικονομία. Ακριβώς. Και το άρθρο 16 λοιπόν πρέπει να αλλάξει. Και αυτή η αιμονή του ΣΥΡΙΖΑ να θέλει το μονοπόλιο των καθηγητών των κρατικών για να τα ελέγχει και από εκεί να αναπαράγει τις ιδέες του, πρέπει να σταματήσει. Προσωπικά, επειδή έζησα και στη Γερμανία ένα μικρό διάστημα, επισκέφτηκα και διάφορα ιδιωτικά πανεπιστήμια γύρω-γύρω. Έχω παιδιά συγγενών μου που φοίτησαν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, υψηλών προδιαγραφών πανεπιστήμιο. Πανεπιστήμια. Ναι, κύριε Σαριανίδη. Έχω την αίσθηση ότι αυτό θα λειτουργήσει πολύ θετικά, κυρία Κωνσταντινίδου, για την ελληνική πραγματικότητα. Και νομίζω ότι ορίμασαν και οι συνθήκες. Μα είναι, ο κάθε γονέας είναι τεράστιος ο τζίρος και τα λεφτά τα οποία φεύγουν στο εξωτερικό από τις ελληνικές οικογένειες για τα παιδιά τους που φοιτούν και πληρώνουν τα μαλλιά της κεφαλής τους σε εκπαιδευτικά ιδρύματα προκειμένου να σπουδάσουν, ενώ αυτό μπορεί να γίνει μέσα στην ίδια μας την χώρα. Αυτό αποτελεί
εμπόδιο για την κυβέρνηση Τσίπρα. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Τι είναι αυτό που συμβαίνει μέσα στο ελληνικό πανεπιστήμιο σήμερα και θέλουν να κρατήσουν αυτή την κατάσταση. Που όπως είπατε κι εσείς, τα πανεπιστήμια του εξωτερικού είναι στολίδι. Και οι φωτογραφίες που βλέπουν καθημερινά, όχι μόνο με την κατάσταση που επικρατεί στα ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά και με την παραβατικότητα μέσα στους χώρους των πανεπιστημίων, όπου ο κάθε λογής εγκληματίας μπορεί να αναπτύξει δράση και να κάνει και τις δικές του τις φατρίες μέσα στους χώρους της εκπαίδευσης, αφήνοντας απροστάτευτα στην κυριολεξία τα παιδιά, ενώ δεν είναι και λίγα τα συμβάντα τα οποία καθημερινά σχεδόν καταγγέλλονται για τις δράσεις αυτών των παραβατικών και εγκληματικών ομάδων μέσα στα πανεπιστήμια. Και αυτό το πράγμα θέλουν να το κρατήσουν, να μην υπάρχει ούτε έλεγχος, ούτε αστυνόμευση, ούτε απολύτως τίποτα. Μία παρένθεση, κύριε Σαργιανίδη. Παρακαλώ. Θέλω να πω. Στην Ελλάδα της Ευρώπης τώρα, έτσι. Και αυτά από μία κυβέρνηση η οποία ήθελε να είναι και ο επικεφαλής, ο leader μιας νέας ευρωπαϊκής άνοιξης, μιας νέας ευρωπαϊκής προοπτικής. Η Ευρώπη μας είπε να αλλάζει τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται στην κυβέρνηση και ο οποίος θα καταθέσει νέες προτάσεις να τον ακολουθήσουν και οι ηγέτες άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ποιες είναι αυτές οι προτάσεις, δεν μας τις είπαν ακόμα, αλλά το βλέπουμε στην πράξη τι ακριβώς συμβαίνει. Ήταν η λογική της πρώτης φοράς αριστερά. Ήτανε, ναι, μεγάλη, ήταν αυτή η λογική, ναι. Εμένα να μου επιτρέψετε, επειδή εγώ τυχαίνω να είμαι και απόφυτος ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου και πανεπιστημίου του εξωτερικού, όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή, δεν συγκρίνονται τα πανεπιστήμια του εξωτερικού, με τα λύπης μου το λέω αυτό, όπως επίσης και το πολύ βασικό την ασφάλεια που αναφέρατε, διότι οι φοιτήτρες και φοιτητές που έρχονται από άλλες περιοχές, που δεν είναι η μόνιμη κατοικία τους, ας αναφέρουμε το παράδειγμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή Θεσσαλονίκη, και έρχονται από μία πόλη επαρχιακή, που έχουν μάθει σε ένα άλλο περιβάλλον, για κάποια παιδιά που δεν έχουν την οικονομική κατάσταση να κατοικούν σε περιοχές οι οποίες είναι με ασφάλεια, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, αν θέλετε, και μένουν στις εστίες. Επιλέγουν να μένουν στις εστίες. Τα παιδιά εκεί δεν αισθάνονται ασφάλεια και το ίδιο και οι γονείς τους. Ενώ σε ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού, όπου το πανεπιστήμιο γυρνιάζει με τις εστίες του πανεπιστημίου, γιατί υπάρχουν πανεπιστήμια στο εξωτερικό που προσφέρουν και εστίες, οι γονείς εκεί αισθάνονται ασφάλεια και μπορούν να στερηθούν οι ίδιοι κάποια πράγματα δικά τους από την προσωπική τους ευχαρίστηση, αλλά παρόλα αυτά στα παιδιά τους θα τα δώσουν απλόχερα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η ελληνική οικογένεια πρώτο λόγο έχει να μπορέσουν τα παιδιά τους να φοιτήσουν και να τους δώσουν, αν θέλετε, τα εχέγγυα για να μπορέσουν να καταξιωθούν επαγγελματικά. Μάλιστα. Κύριε Κουτσουπιά, έχουμε ένα λεπτό. Περνάει ευχάριστα ο χρόνος μαζί σας. Παρακαλώ πολύ, έτσι να κλείσουμε τη συζήτηση. Ολοκληρώστε. Θέλω να κλείσω με μία ευχή. Να εμπιστευτούμε τους εκπαιδευτικούς μας, όλων των βαθμιδών. Έχουμε λαμπρούς εκπαιδευτικούς, το είπατε κυρία Κωνσταντινίδου. Να τους εμπιστευτούμε. Έχουμε στα πανεπιστήμια δασκάλους που μπορούν να διαπρέψουν. Mm-hmm. Να διαπρέψουν. Να τους δώσουμε τη δυνατότητα να κάνουν πράγματα για την κοινωνία και για το κράτος και για τους Έλληνες. Να τους αφήσουμε ζωτικό χώρο και στα πανεπιστήμια αλλά και στην κοινωνία και να είναι ανάλογες και οι αμοιβές τους, και τότε θα έρθει όχι μόνο η εκπαιδευτική άνοιξη αλλά και η οικονομική. Αυτά είναι συνυφασμένα, κύριε Σαργιανίδη. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο. Θα μπορούσαμε να συζητάμε ώρες. Ώρες. Είστε κατηγιστικός και στις ερωτήσεις και στα θέματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Μας τιμήσατε με την παρουσία. Σας ευχαριστώ που είμαστε μαζί. Κυρία Κωνσταντινίδου, εσείς θέλω να κλείσετε και να μας πείτε δύο λόγια για την αυριανή δράση την οποία έχετε στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη μαζί με την δράση Λύσε τη Σιωπή. Να σας προσκαλέσω και εσάς. Καταρχήν πείτε μου δύο λόγια το Λύσε τη Σιωπή. Έτσι, η δράση Λύσε τη Σιωπή αφορά την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα που είναι 25 Νοεμβρίου. Mm-hmm. Είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησα το 2015 με τη συμμετοχή κυριών από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους, διαφορετικές ηλικίες, θέλοντας να δώσουμε το μήνυμα ότι η βία δεν έχει ούτε επιστημονική κατάρτιση, ούτε ηλικία, ούτε κοινωνική τάξη. Είναι παντού. Προσπαθούμε να προτρέψουμε όλες τις κυρίες οι οποίες έχουν δεχτεί βία
είτε ψυχολογική είτε σωματική, είτε ψυχολογική σωματική, όπως σας ανέφερα, να μιλήσουν, να μην φοβούνται, να μην αισθάνονται ότι είναι ταμπού, αλλά και να μην αισθάνονται γενικά μόνες και φοβισμένες την ώρα που υπάρχει μια κοινωνία που μπορεί να ακούσει το πρόβλημα και να το βοηθήσει. Ακριβώς, εμείς είμαστε εκεί να τις βοηθήσουμε. Έχω δημιουργήσει μια γραμμή επικοινωνίας στο Δημοπηλίας Χορτιάτη και τώρα την Παρασκευή στις 7.30 ώρα στο Πέτνο Πολιτιστικό Κέντρο της Πηλαίας με την Ένωση Νέων Αυτοδιοικητικών, στην οποία είμαι αντιπρόεδρος, καλούμε όλες εσάς να παρευρεθείτε, να παρακολουθήσετε τους αξιόλογους ομιλητές. Είναι ο κύριος Μάκης Βορύδης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και τομεάρχης Νέας Δημοκρατίας Εσωτερικών, που θα μας αναπτύξει το νομικό πλαίσιο που αφορά τη βία κατά των γυναικών, καθότι και νομικός. Μάλιστα. Η Αγνή Μίλου, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και χωροθεραπεύτρια, η οποία θα μας αναλύσει το πώς σκιαγραφείται το προφίλ μιας γυναίκας που έχει δεχτεί κακοποίηση και πώς μπορούμε να τη βοηθήσουμε. Μάλιστα. Ο κύριος Κωνσταντίνος Ζησόπουλος, ιατροδικαστής, που θα μας αναφέρει κάποια παράδειγματα γυναικών που έχει εξετάσει. Ακριβώς. Ναι, ναι. Και η ομιλούσα, η Ανατολή Κωνσταντινίδου, θα αναφερθώ για τη δράση Λύση τη Σιωπή για να τη γνωρίσει ο κόσμος και τα τι Μάλιστα. μπορεί να κάνει τοπική αυτοδιοίκηση ως προς την κατεύθυνση αυτή. Και θέλω να αναφέρω, γιατί αξίζει αυτή τη στιγμή να σας το πω, επειδή είμαστε και εκπαιδευτικοί, ότι θα βραβευτεί και μία μαθήτρια η οποία διακρίθηκε στο Παγκόσμιο Πανευρωπαϊκό, πήρε παγκόσμιο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Taekwondo, η Ελεάνα, η μαθήτρια από το σχολείο του Χορτιάτη. Μάλιστα. Τη λέω με το μικρό γιατί είναι ένα δικό μας παιδί. Ωραία. Και είναι ιδιαίτερη μας η τιμή και η χαρά. Και θα ακολουθεί στη συνέχεια ένας διάλογος με όλους τους πολίτες που θα παρευρεθούν στην εκδήλωση. Μας. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσάς, κυρίες και κύριοι, που ήσταν και απόψε μαζί μας εδώ στη Euro Τηλεόραση. Στην εκπομπή της Τρίτης θα μιλήσουμε για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις και αυτά τα οποία συμβαίνουν στην χώρα μας, ανοίγοντας βέβαια και το θέμα των σχέσεων Εκκλησίας και κράτους, με διακεκριμένους καλεσμένους εδώ στο στούντιο της Euro Τηλεόρασης. Μέχρι τότε, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και να είστε πάντα καλά. Γεια σας.